Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Σήμερα στο zoogla.gr έχουμε τη μεγάλη τιμή να είναι προσκεκλημένος ο καθηγητής καρδιολογίας κύριος Χριστόδουλος Στεφανάδης. Μαζί του θα μιλήσουμε για ένα θέμα το οποίο έχει ασχοληθεί για τη μακροζωία. Κύριε καθηγητά, καλησπέρα σας. Σας ευχαριστώ πολύ για την τιμή που μας κάνετε να είστε στο zoogla.gr και να μιλήσουμε για τη μακροζωία. Καλησπέρα κύριε Ξυλόπουλε, δική μου χαρά και τιμή να μαζί σας. Ξέροντας όλη την βαθιά γνώση που έχετε στα ιατρικά και τα κοινωνικά και γι' αυτό είναι χαρά μου. Σας ευχαριστώ. Κύριε καθηγητά, τελικά η μακροζωία είναι θέμα DNA ή άλλων συνθηκών όπως το περιβάλλον που ζούμε, αλλά και η διατροφή. Και θέλω μετά να συζητήσουμε κατά πόσο η μελέτη που είχατε κάνει στην Ικαρία το 2017 έχει επικαιροποιηθεί και έχουμε νέα στοιχεία. Όπως το είπατε, είναι πολυπαραγωγικό φαινόμενο. Δεν οφείλεται σε ένα. Βέβαια, σίγουρα είναι γενετικό, αλλά παίζει ρόλο το περιβάλλον, παίζει ρόλο διατροφή, ο τρόπος ζωής, η ψυχολογία, όλα αυτά. Βέβαια, γιατί τα γονίδια, το γενετικό υπόστρωμα δίνει ένα εύρος μέσα στο οποίο θα κινηθεί η διάρκεια ζωής, η μακροζωία ή η μικρή ζωή. Από εκεί και πέρα, αυτοί οι παράγοντες, οι οποίοι περισσότεροι από αυτούς είναι αναστρέψιμοι, παίζουν ρόλο στο πόσο θα ζήσει κανείς. Οι σημερινές απόψεις είναι ότι το γύρας είναι μια θεραπεύσιμη νόσος εισαγωγικά. Υπό την έννοια ότι ξέρουμε πάρα πολλούς παράγοντες που μπορεί να... πολλούς παράγοντες οι οποίοι μπορεί να ανατραπούν και να αναστραφούν και ούτως ή άλλως να έχουμε μακροζωία, mm-hmm. υπ' αυτή την έννοια. Όσον αφορά την μελέτη, την Ικαρία, αυτή άρχισε από δέκα το 17, αλλά συνεχίζεται. Δηλαδή όλες οι επιδημιολογικές μελέτες δεν είναι στιγμιαίες. Δηλαδή πηγαίνουμε σε ένα χώρο στο πεδίο, παίρνουμε τα στοιχεία τα οποία θέλουμε, παρακολουθούμε τους ίδιους ευρήματα. Ναι. Σας έχασα κύριε καθηγητά, πάμε. Με ακούτε. Πείτε μου. Ναι, πάμε. Από ποιο σημείο. Πάμε, συνεχίστε. Ναι. Οι επιδημιολογικές μελέτες έλεγα ότι έχουν μια διάρκεια σε βάθος χρόνου. Είναι προοπτικές οι σοβαρές επιδημιολογικές μελέτες. Δηλαδή πηγαίνουμε σε ένα χώρο στο πεδίο, μελετάμε τον πληθυσμό και μετά συνεχώς παρακολουθούμε τους ίδιους ή άλλες ομάδες ελέγχου να δούμε πώς εξελίσσονται σε βάθος χρόνου τα διάφορα ευρήματα τα οποία εντοπίσαμε και ταυτοποίησαμε. Το ίδιο συμβαίνει με και τη μελέτη Ικαρία. Μια και μιλάμε για τη μελέτη Ικαρία, αυτή είναι τόσο σημαντικά αντικειμενικά τα ευρήματα που έχουν προκύψει πάνω από 100 ανακοινώσεις σε μεγάλα συνέδρια και περισσότερες από 25 πλήρεις δημοσιεύσεις στα εγκυρότερα περιοδικά. Δηλαδή αυτό αποτυπώνει το ενδιαφέρον της επιστημονικής και της κοινότητας και της κοινωνίας γενικότερα για τη μακροζωία, για αυτό το φαινόμενο της μακροζωίας. Γιατί η μακροζωία συνδέεται και με την ευζωία. Δηλαδή δεν είναι μόνο στόχος να ζήσει κανείς πολύ, αλλά πρέπει να ζήσει και καλά. Να ζήσει υγιής, δηλαδή, κατά το δυνατόν. Κύριε καθηγητά, θα ήθελα να σταθούμε λίγο στο κομμάτι της διατροφής. Τι πρέπει να τρώει αυτή τη στιγμή ο σύγχρονος άνθρωπος, ώστε να ουσιαστικά να μην έχει προβλήματα με την... Με τον οργανισμό του, ποια θεωρείτε, υπάρχουν κάποια μυστικά, γιατί οι παλαιοί λέγανε να τρώμε λίγο απ' όλα. Ποιο είναι το δικό σας μήνυμα στο κομμάτι της διατροφής? Στο θέμα της διατροφής, εμείς οι Έλληνες από την αρχαιότητα είχαμε βάλει τη σφραγίδα μας, όπως σε όλες τις επιστήμες. Mm-hmm. Θέλω να πω εδώ, να θυμίσω ότι ο Πυθαγόρας η Σάμο είχε περιγράψει μια δίαιτα που φέρεται ως Πυθαγόριος διατροφή και είναι περίπου η ίδια με αυτή την οποία ανακαλύψανε σε εισαγωγικά 2.500 χρόνια μετά οι Αμερικανοί, ακόμα και εμείς η μεσογειακή διατροφή. Δηλαδή μια ισορροπημένη διατροφή, λίγο απ' όλα που το είπατε πολύ καλά, με λίγο κρέας, με πολλά φρούτα, πολλά λαχανικά,
λίγο βέβαια ποτό, λίγο κρασί. Και βέβαια αυτά όλα σε συνδυασμό με την άσκηση, με την ψυχολογική ισορροπία και αρμονία. Αυτό που είπατε στην αρχή, λίγο απ' όλα, ναι, έτσι σωστό είναι. Όχι καταχρήσεις, ποσοτικές και ποιοτικές στη διατροφή. Αυτό είναι η ισορροπημένη διατροφή, η οποία βοηθάει το σώμα, βοηθάει τον άνθρωπο να ζήσει καλύτερα και περισσότερα χρόνια. Αυτό προκύπτει από την ικαρία. Δηλαδή, ξέρετε, το φαινόμενο της ικαρίας μακροζωίας. Εδώ να θυμίσω για τους τηλεθεατές μας ότι η ικαρία είναι ένα από τα 5 σημεία του πλανήτη με τους μακροβιότερους κατοίκους. Στην Ευρώπη είναι το δεύτερο σημείο, είναι η Σαρδινία το άλλο στην Μεσόγειο, είναι στην Νότια Αμερική, είναι στην Ιαπωνία. Εν πάση περιπτώσει είναι περιοχές που αντικειμενικά έχουν βρεθεί οι μακροβιότεροι κάτοικοι. Αυτό μας όθησε να κάνουμε τη μελέτη Ικαρία, να δούμε τι συμβαίνει εκεί. Και θέλω να τονίσω εδώ κάτι το οποίο είναι πολύ εντυπωσιακό, ότι 1670, φανταστείτε, πολλές εκατονταετίες πριν, ένας επίσκοπος Σάμου και Ικαρίας, ο Γεωργυρίνης, παρουσίασε και περιέγραψε αυτό το φαινόμενο. Δηλαδή το θέμα της Ικαρίας, ότι εκεί είναι μακρόβιοι, γιατί ζουν λιτά, γιατί τρώνε λίγο, γιατί ασκούνται, γιατί έχουν μια ψυχολογία χαλαρή, κοιμώνται το μεσημέρι και ζουν σε ένα περιβάλλον με καθαρό αέρα, καθαρό νερό. Και περιέγραψε αυτά τα οποία βρίσκουμε και εμείς τώρα και τα ταυτοποιούμε επιστημονικά, δηλαδή τους παράγοντες της μακροζωίας. Θα ήθελα να σταθώ λίγο στο κομμάτι της μόλις του περιβάλλοντος. Αυτό επηρεάζει το σύγχρονο άνθρωπο στο κομμάτι της καλύτερης ζωής, της ποιοτικότερης ζωής. Δεν σε επηρεάζει. Το περιβάλλον επηρεάζει πολλαπλώς. Επηρεάζει και απευθείας με το, δηλαδή παραδείγματος χάρη ο αέρας πρέπει να είναι καθαρός που αναπνέει κανείς όταν έχει τοξικά απόβλητα, όταν έχει ουσίες οι οποίες είναι βλαπτικές, καταντάει να είναι ένας παράγοντας αρνητικός για την υγεία. Από την άλλη πλευρά, το περιβάλλον μας τροφοδοτεί με τρόφιμα πιο αγνά, οικολογικά όπως τα λέμε σήμερα. Το περιβάλλον μας βοηθάει στη ψυχολογία μας, τον τρόπο που θα κινηθούμε, που θα επικοινωνήσουμε με τους άλλους. Σίγουρα ένα περιβάλλον δηλαδή, ας πούμε, της Ικαρίας, όχι το τωρινό, που δεν ξέρουμε πώς θα εξελιχθεί με την έλευση του πολιτισμού, μιλάμε το περιβάλλον που έζησαν αυτοί οι οποίοι είναι μακρόβιοι και φτάσανε τα 100. Εκεί πέρα, βέβαια, δεν μπορεί ο σύγχρονος άνθρωπος να υποστρέψει, να παρνηθεί τον πολιτισμό. Γι' αυτό προσπαθούμε να ισορροπήσουμε και με τους άλλους παράγοντες, οι οποίοι προάγουν σε μακροζωία. Κύριε καθηγητά, θα ήθελα να πάμε και στο κομμάτι του κοροναϊού, το οποίο απασχολεί όλο τον κόσμο και εν ώψη του καλοκαιριού έχουμε πολλαπλά κρούσματα, έχουμε νέες μεταλλάξεις. Θεωρείτε ότι θα είναι διαχειρίσιμη η κατάσταση ενώ τέλος του καλοκαιριού ή το φθινόπωρο, που όλοι θα επανέλθουν στις δουλειές τους, τα παιδιά θα πάνε στο σχολείο. Ποια είναι η δική σας εκτίμηση, παρακολουθώντας και εσείς τα επιδημιολογικά στοιχεία? Ξέρετε, ο κορονοϊός βέβαια δημιούργησε ένα τεράστιο πρόβλημα στην παγκόσμια κοινότητα. Ανέτρεψε τις συνθήκες ζωής και δημιούργησε αυτές τις αμφιβολίες για το τι μέλη γενέστε. Είναι ένας ιός ο οποίος, όπως όλοι, ή μεταλλάσσεται. Τι σημαίνει αυτό? Όπως ξέρουμε, ότι αλλάζει συνέχεια μορφή. Καμουφλάρεται κατά κάποιο τρόπο, απλά να το πω, και μπορεί να ξεφεύγει από τα εμβόλια τα οποία κατοχυρώνουμε, από φάρμακα και από τρόπους μετάδοσης. Ευτυχώς, ό,τι συμβαίνει και με τους άλλους ιούς, η μετάλλαξη των ιών πηγαίνει από το βαρύτερο στο ελαφρύτερο. Αυτό είναι. Το βλέπουμε και τώρα ότι οι μεταλλάξεις όμικρον, οι όμικρον 4 και όμικρον 5 προκαλούν πολύ ελαφρότερες λοιμώξεις, λιγότερο βαρύτερες, οι οποίες έχουν και λιγότερα θύματα, λιγότερες νοσηλίες, λιγότερες διασωληνώσεις και λιγότερους θανάτους. Αυτή είναι η πορεία του ιού. Δηλαδή είμαστε σε μια κατάσταση διαχειρίσιμη. Πολλά κρούσματα, πάρα πολλά κρούσματα, αλλά λιγότεροι σκληροί δείκτες. Αυτό λέει ο κανόνας, αυτό πιστεύουμε ότι θα συνεχίσει.
θα είναι έκπληξη δηλαδή να προκύψει ένα στέλεχος ανθεκτικότερο από τα αρχικά όπως ήταν το Α και το Δ. Σε κάθε περίπτωση η χώρα, όπως όλες οι χώρες, θα συνεχίσουν να ζούμε με αυτό τον ιό τα επόμενα χρόνια. Όπως συνέβη και με άλλους ιούς και να φέρω ένα παράδειγμα τη γρήπη. Κάθε χρόνο είναι μαζί μας, έχουμε εμβόλια, έχουμε φάρμακα και τρόπους προφύλαξης. Το φθινόπωρο τώρα που είπατε, που αλλάζουν οι συνθήκες ζωής, μπαίνουμε σε κλειστούς χώρους, ανοίγουν τα σχολεία, εκεί πέρα αναλόγως των δεδομένων των επιδημιολογικών θα πράξει και η κυβέρνηση και το αρμόδιο Υπουργείο. Δηλαδή στο ερώτημά σας, αν επανέλθουμε σε μέτρα προστασίας όπως οι Μάρκες, θα προκύψει αυτό ή θα επιβληθεί από το τι συμβαίνει με τους επιδημιολογικούς δείκτες. Κύριε Καθηγητά, δεν ξέρω αν θέλετε να στείλετε κάποιο μήνυμα εν ώψη καλοκαιριού, το τι πρέπει να προσέχει ο σύγχρονος άνθρωπος ή αν θέλετε κάτι άλλο να προσθέσετε. Ξέρετε, το καλοκαίρι πάντα είναι μια περίοδος χαλάρωσης, ειδικά για μας στη Μεσόγειο, σε μια ευλογημένη περιοχή και χώρα που ζούμε. Νομίζω το καλοκαίρι προσφέρει όλες τις συνθήκες για να ανανεωθεί ο άνθρωπος σωματικά και ψυχολογικά, να μπορέσει κοινά, όπως λέει ο κόσμος, να γεμίσει τις μπαταρίες για να περάσει τον επόμενο χειμώνα. Ο οποίος, μια και μιλάμε για επόμενο χειμώνα, ενδεχομένως να έχει πολλά προβλήματα που αφορούν την ενέργεια, την ακρίβεια και άλλα. Σε κάθε περίπτωση, νομίζω ότι είναι υποέλεγχο τα πράγματα. Θα συνιστούσα στους συμπολίτες μας να ευχαριστηθούν το καλοκαίρι στις θαυμάσιες παραλίες, να ανανεώσουν τον ψυχισμό τους και σωματικά βέβαια την σωματική τους υγεία με την άσκηση, με την καλή διατροφή και νομίζω ότι θα πάνε όλα καλά. Κύριε καθηγητά, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για την έτσι πολύ ωραία και χαλαρή κουβέντα που είχαμε μαζί σας. Εγώ, κύριε Ξηδόπουλε, ευχαριστώ πάρα πολύ και εσείς να έχετε καλή δύναμη, γιατί ο ρόλος του δημοσιογράφου και μάλιστα του δημοσιογράφου που ασχολείται με θέματα υγείας, το ύψιστο αυτό αγαθός και τη ζωή στα θέματα, νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικός για την κοινωνία μας. Να έχετε καλή δύναμη. Να είστε καλά. Ευχαριστώ, κύριε καθηγητά. Και εγώ.